Συγκλονίζει η μαρτυρία του Μιχάλη Σκαπούλη, ο οποίος σώθηκε από την ομηρία στο Μάλι, τη στιγμή που ένοπλοι εισέβαλαν πυροβολώντας στο ξενοδοχείο Ράντισον. Μένω πολύ κοντά στο ξενοδοχείο και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα πήγα στο γυμναστήριο περίπου στις 6 το πρωί. Συνήθως συναντώ 6 με 8 άτομα που γνωρίζω τα πρόσωπά τους, μιας και είναι οι ίδιοι κάθε μέρα εκείνη την ώρα. Σήμερα όμως, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, ήταν μόνο 3 και κατά τις 7:50 έφυγαν άλλοι 2. Εκεί ξεκίνησα να ανησυχώ. Έτσι, αποφάσισα να φύγω από το γυμναστήριο που έχει διαφορετική είσοδο από την κεντρική του ξενοδοχείου και να μπω στο λόμπι για να δω τι συμβαίνει. Όταν όμως άνοιξε την πόρτα, είδα σφαίρες στο πάτωμα. Τότε την έκλεισα πολύ απαλά και έφυγα.